Την οποία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Σταθοπούλου, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, κυρία Χατζηάννου. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Και εμείς που την αποδεχτήκαμε. Την αποδεχτήκατε. Ναι. Άλλη μόνο. Και σε τέτοιες στιγμές, και θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια σε όσους ανθρώπους είχαν απώλειες, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι στιγμές πραγματικά είναι τραγικές. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για τα αθρώα μηνύματα τα οποία έρχονται από ανθρώπους από όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα, από την Κύπρο, τα αντανακλαστικά της Αμερικής ήταν εξαιρετικά, από την Ιταλία, από την Αυστραλία, ακόμα και από την Κίνα πρέπει να σας πω, πράγμα το οποίο ήταν πολύ συγκινητικό. Δεν είναι άγνωστο προς εμάς που κάνουμε εθελοντισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι εκεί που ο κρατικός μηχανισμός ή οι διάφορες διαδικασίες είναι απούσες ή ελλειμματικές, έρχεται ο εθελοντισμός να καλύψει και η ιδιωτική πρωτοβουλία να καλύψει αυτά τα κενά και να δημιουργήσει ένα κοινωνικό δίκτυο ασφαλείας ουσιαστικά. Και παρότι φαίνεται ότι στην ελληνική κοινωνία οι κεφαλοί, οι άρχοντες, ίσως τεροχρονισμένα παίρνουν τις αποφάσεις, η βάση, το έρισμα της ελληνικής κοινωνίας φαίνεται να έχει ακόμα υγιή αντανακλαστικά. Αντιδρά άμεσα. Και δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι μαζεύτηκαν, συσπηρώθηκαν οι φιλοζωικές ομάδες, οι κτηνίατροι, σε χρόνο πάρα πολύ μικρό. Με έναν τρόπο μαγικό, θα έλεγα, αν θέλετε. Φαντάζομαι ότι αυτές οι εθελοντικές ομάδες είναι λίγο οργανωμένες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ο καθένας από εσάς ξέρει περίπου πού θα πάει και τι θα κάνει, έτσι δεν είναι? Είναι σαφές αυτό που λέτε, όμως να ξέρετε ότι σε τέτοιες καταστάσεις, οι οποίες ουσιαστικά θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη, κανένας από εμάς δεν είχε την εμπειρία του να αντιμετωπίσει τέτοιου μεγέθους καταστροφή. Παρόλα αυτά, έχετε δίκιο, υπήρξε οργάνωση, υπήρξε άμεση αντίδραση. Η δική μας δράση ήταν μέσω της Protect Animals Greece, που είναι η πρώτη σε εθνικό επίπεδο μη κερδοσκοπική οργάνωση που απευθύνεται στην διάσωση, ουσιαστικά στην ευζωία όλων των ειδών των ζώων, και έχει παρεμβάσει σε επίπεδο νομοθεσίας, σε επίπεδο εκπαίδευσης, σε επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών. Η αποστολή η οποία οργανώθηκε προχθές ήταν στο Μάτι, σε μια περιοχή η οποία πραγματικά έχει πληγεί πάρα πολύ. Και ο κύριος σκοπός ήταν ουσιαστικά ο εντοπισμός, η αποτύπωση δηλαδή των ζώων, να καταγράψουμε πού ακριβώς υπάρχουν τα πυρόπληκτα ζώα, η σύντησή τους, και μετά την εκτίμηση, την πρώτη, την αρχική εκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους, να μπορέσουμε να τα διοχετεύσουμε στο δίκτυο των συνεργαζόμενων για τα πυρόπληκτα ζώα κλινικών, όπου είναι στη διάθεσή σας βεβαίως και στη διάθεση των ακροατών, εάν βρουν κάποιο από τα πυρόπληκτα ζώα, και να τους ενημερώσουμε πού ακριβώς μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της Protect Animals Greece και να μπορέσουμε να τα διοχετεύσουμε σε ένα από τους συνεργαζόμενους κτηνιάτρους, τους οποίους και πρέπει να ευχαριστήσω θερμά, γιατί πραγματικά αφιλοκερδώς και αγόγγιστα όλες αυτές τις μέρες, όπως και οι αντίστοιχοι ανθρωπίατροι, εργάζονται πολύ πολύ σκληρά για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση κρίσης. Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι σκύλων που έχουν τραυματιστεί και που βρίσκεται στα μέρη που έχουν πληγεί από τη φωτιά? Είναι σκύλοι, είναι γάτες, όσο και αν σας κάνει εντύπωση είναι αλεπούδες, είναι χελώνες, είναι ζώα και τα οποία ζούσαν στο δάσος, δεν είναι μόνο οικόσιτα ζώα. Αλλά επειδή τα οικόσιτα ζώα αποτελούν ουσιαστικά μέλος της οικογένειας, είναι και αυτά στα οποία επικεντρωνόμαστε περισσότερο, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι όλα τα υπόλοιπα τα οποία χάθηκαν δεν έχουν την ίδια βαρύτητα και την ίδια σοβαρότητα. Αναμφίβολα. Απλώς τα ζώα τα οποία ανήκαν σε κάποια οικογένεια μπορεί να είναι χαμένα, άρα πρέπει με κάποιο τρόπο να επιστρέψουν σε αυτή, γιατί και η οικογένεια, που ελπίζω όλοι να είναι καλά τώρα τι λέω, αλλά να μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε, και αυτή ήταν ουσιαστικά η πρώτη δράση. Όπως σας είπα, ήταν η καταγραφή, η επισήμανση του αν το ζώο είναι δεσποζόμενο ή μη μέσω του microchip που έχει, και η επιστροφή του είτε στον ιδιοκτήτη, αν υφίσταται, έτσι ακριβώς όπως το είπατε, είναι πολύ τραγικό, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Είτε η διοχέτευσή του σε ένα δίκτυο εθελοντών για προσωρινή φιλοξενία,
σε κάποια κλινική, σε περίπτωση που έχριζε ιατρικής βοήθειας, είτε σε, σε κάποιους συγγενείς, σε περίπτωση που μπορούσαμε να εντοπίσουμε σε ποια οικογένεια ήταν το ζώο, ανήκει το ζώο. Υπάρχουν ζώα, καταρχάς, αν έχετε πρόχειρο έναν αριθμό, πόσα είναι τα ζώα τα οποία ουσιαστικά οι γιατροί, οι κτηνίατροι βοήθησαν, αν υπάρχει ένας περίπου αριθμός, και αν υπάρχουν ζώα τα οποία είναι προς υιοθεσία και τι μπορεί να κάνει κάποιος πολίτης ο οποίος θέλει ένα από τα ζώα τα οποία έχουν πληγεί από την φωτιά και δεν έχουν πλέον ιδιοκτήτη, είναι χαμένα, να μπορέσει να το υιοθετήσει. Καταρχήν ήταν πολύ συγκινητική η αντίδραση των διασωστών και οι επιτόπιες υιοθεσίες. Υπήρχαν ζωάκια τα οποία είχαν πληγεί από τη φωτιά και κυρίως τα ζώα αυτά έχουν εκδηλώνουν δύο τύπους κλινικών συμπτωμάτων. Είναι είτε πολυεγκαυματίες, είτε είναι αναπνευστικοί ασθενείς. Είναι ακριβώς όπως οι άνθρωποι, στον άνθρωπο. Υπήρχαν λοιπόν διασώστες οι οποίοι υιοθέτησαν επιτόπια εκείνη ακριβώς τη στιγμή ζωάκια τα οποία τα βρήκαμε, και βέβαια δεν ήταν σημασμένα, δεν είχαν microchip, δεν ανήκαν σε κάποιον άλλον άνθρωπο, και να τους ευχαριστήσω ιδιαιτέρως γι' αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, έστω και μία υιοθεσία να γίνεται, είναι πολύ σημαντικό ένα ζώο ή ένα παιδί να βρίσκει ένα σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που θα λέγαμε έτσι πιο απλά και λαϊκά, ήταν αδέσποτα ζώα. Ακριβώς. Ήταν αδέσποτα ζωάκια. Ήταν ζωάκια τα οποία δεν ανήκαν σε κάποιον. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο κομμάτι του αριθμού, καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα ο αριθμός των ανθρώπων όπου έχει πληγεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτιμήσουμε έναν πληθυσμό ζώων, τον αριθμό μάλλον του πληθυσμού των ζώων που έχει πληγεί. Παρά τα αυτά, ο αριθμός των ζώων που έχει καταγραφεί και έχει βοηθηθεί, πρέπει να σας πω ότι ξεπερνά πλέον τα 500 έως 600 ζώα. Και αυτό είναι από τη δράση πολύ συγκεκριμένων οργανώσεων. Φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ περισσότερα. Εγώ εννοούσα. Αν έχουμε συγκεντρωτικά στοιχεία. Μπορεί να το διατύπωσα λάθος, αλλά εννοούσα τα ζώα που έχουν διασωθεί, όχι τα ζώα που έχουν πληγεί. Φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταγραφεί ο αριθμός των ζώων που έχουν διασωθεί. Αν κατανεμηθεί στο δίκτυο των κλινικών, σίγουρα ξεπερνούν τα 300 με 400 ζώα. Σίγουρα. Και συνεχίζεται η δράση σας, έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι στις περιοχές, εκτός από την περιοχή στο Μάτι, φαντάζομαι και στην Κινέτα. Ναι, η Κινέτα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και πολύ μεγάλη έκταση δασικής περιοχής. Δηλαδή, κάει και πολύ μεγάλη έκταση δάσους. Ουσιαστικά ήταν δάσος το κομμάτι που κάει και της Κινέτας. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και υπήρχαν πολλά δέσποτα ζώα και υπήρχαν και πολλά πολύ μόνιμοι κάτοικοι οι οποίοι είχαν δεσποζόμενα ζώα. Ξέρω πολύ καλά την περιοχή της Κινέτας γιατί ζω εκεί πάρα πολλά χρόνια. Είναι η εξοχική μας κατοικία εκεί. Με αποτέλεσμα πραγματικά να γνωρίζω και τις οικογένειες που επλήγησαν, δυστυχώς, αλλά και τα ζώα που είχε η κάθε οικογένεια. Και υπήρχαν ζώα τα οποία ζούσαν μόνιμα εκεί, χωρίς την παρουσία των ιδιοκτητών καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα ζώα εγκλωβίστηκαν μέσα στα σπίτια και είτε προσπαθώντας να διαφύγουν έγιναν εντός εισαγωγικών αδέσποτα, που σαφώς και δεν είναι αδέσποτα, είναι δεσποζόμενα ζώα, που ψάχνουν πάλι πίσω το σπίτι τους. Οπότε εκεί η δουλειά και ο σκοπός μας είναι να κάνουμε το rehoming, να ξαναπάνε τα ζώα αυτά. Τα σπίτια τους. Και φαντάζομαι τα αναζητούν και οι κάτοικοι, οι οποίοι ευτυχώς στην περιοχή της Κινέτας δεν είχε απώλεια ζώων, οπότε οι κάτοικοι των σπιτιών, παρόλο που πολλά από αυτά καταστράφηκαν εντελώς και άλλα μερικώς, αλλά είναι ακατοίκητα, αναμφίβολα αναζητούν τα ζώα τους, οπότε υπάρχει ένας τρόπος για να τα βρουν από τη στιγμή που τα έχετε περιθάλψει, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, βεβαίως. Μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της Protect Animals Greece πλέον για να πάρουν κατευθυντήριες γραμμές. Τώρα θα ήθελα πραγματικά να δώσουμε δύο οδηγίες για το τι κάνουμε όταν βρίσκουμε ένα πυρόπληκτο ζωάκι. Μπορεί να μην είναι κάποιος έμπειρος διασώστης. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω τους διασώστες μας, δύο έμπειρους διασώστες που κατευθύνουν τις ομάδες μας, τον Γιάννη Κονδράρου και την Ελένη Γιασά. Τι κάνουμε λοιπόν στην περίπτωση που βρίσκουμε ένα πυρόπληκτο ζωάκι? Καταρχάς
εκτιμούμε λίγο το κατά πόσο το ζώο είναι επιθετικό ή όχι. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εμπειρία στο να προσεγγίσει ένα ζώο, καλό θα ήταν να είναι λίγο πιο επιφυλακτικός. Mm-hmm. Τα ζώα αυτά είναι τρομαγμένα, είναι φοβισμένα, ενδεχομένως να έχουν εγκάβματα που είναι μια αρκετά επώδυνη κατάσταση, οπότε θα πρέπει να διαβάσουμε λίγο τη γλώσσα του σώματος του σκύλου ή της γάτας. Το δεύτερο έχει σχέση με το να πάρουμε το ζώο σε σκιερό μέρος, σε ένα μέρος το οποίο να μπορεί το ζώο να ηρεμήσει, σε ένα ήρεμο περιβάλλον, να δούμε αν υπάρχουν εγκάβματα, εάν μας επιτρέψει να κουρέψουμε την περιοχή, να το ψεκάσουμε με λίγο δροσερό νερό, mm-hmm. να καθαρίσουμε τους αεραγωγούς, δηλαδή τους μυκτήρες αν υπάρχουν συγκρίματα, καθώς επίσης και τα χυλάκια, να προσφέρουμε νερό σαφώς και στη συνέχεια να βάλουμε ένα αντιβιωτικό κολύριο, αν έχουμε κάποιο αντισηπτικό σαμπουάν, να κάνουμε ένα αντισηπτικό λουτρό, γιατί τα ζώα αυτά καλύπτονται από στάχτη που είναι ιδιαίτερως τοξική, και να την εισπνέουμε αλλά και να την έχουμε πάνω στο σώμα μας. Και εάν ολοκληρώσουμε με όλα αυτά τα βήματα, που δεν χρειάζεται να ολοκληρωθούν όλα τα βήματα, να προστρέξουμε σε κτηνιατρική βοήθεια. Mm-hmm. Το δίκτυο mm-hmm. των γιατρών είναι διαθέσιμο πάλι μέσω της Protect Animals Greece στην ιστοσελίδα. Εδώ ακριβώς θα ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη, να μας πείτε αν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο, γιατί κάποιοι από τους ακροατές μας μπορεί να μην έχουν πολύ μεγάλη ευχέρεια στη διαχείριση του διαδικτύου, οπότε αν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο που μπορούν να απευθυνθούν και τους είναι πιο εύκολο. Το τηλέφωνο δεν το έχω εύκαιρο αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά η ιστοσελίδα είναι το www.protectanimalsgreece.org mm-hmm. και σε περίπτωση που για τους ακροατές που θέλουν ένα τηλέφωνο μπορούν να τηλεφωνούν στο ιατρείο. Είναι στο 210-810-2727 για να τους κατευθύνουμε στα γραφεία της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης. Ωραία. Οπότε έχουμε και αυτή την πληροφορία. Κυρία Σταθοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ που είχατε την καλοσύνη να μας μιλήσετε, να δώσετε αυτά τα στοιχεία και αυτές τις πληροφορίες και τις οδηγίες. Τι θα κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, αν βρεθεί μπροστά μας, εμείς που δεν είμαστε διασώστες και δεν είμαστε καν εθελοντές, αν βρεθεί μπροστά μας ένα πυρόπληκτο ζώο, τι μπορούμε να κάνουμε, να του δώσουμε τις πρώτες βοήθειες και πού να απευθυνθούμε. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά και θα ήθελα να σας πω ότι πραγματικά στο μυαλό μου όλες αυτές τις μέρες, βλέποντας όλες αυτές τις εικόνες, είναι αυτό το ρητό του Αριστοτέλη, το ότι είμαστε αυτό που κατ' επανάληψη πράττουμε. Τότε η αριστεία δεν είναι μία πράξη, αλλά γίνεται συνήθεια. Και στις μέρες μας ξέρετε ότι βάλετε η αριστεία, αλλά σε κόντρα απέναντι σε αυτή την αντίληψη και στον καιρό, θα ήθελα δύο λεξούλες να μας μείνουν. Η συνέπεια στις μικρές καθημερινές πράξεις αγάπης που πραγματικά αλλάζουν, εγώ το είδα με τα μάτια μου, πραγματικά αλλάζουν τον κόσμο, και η ενσυναίσθηση, το να μπορούμε να συμπάσχουμε με τον πόνο του άλλου, να αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματα και να προστρέχουμε. Είναι πολύ σημαντικό, κυρία Χατζηιωάννου. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ.